Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα και το χαμόγελό σας είναι απολύτως ευπρόσδεκτο για να ξεκινήσουμε. Νομίζω ότι η παρένεση η σωστή είναι να σοβαρευτούμε όλοι. Να σοβαρευτούμε. Στη ζωή και στην πολιτική. Να σοβαρευτούμε χαμογελώντας τα πρόσθετα εγώ, γιατί δεν είμαστε σοβαροί χασκογελώντας. Ακριβώς. Η κυρία Μαρία Γιαννακάκη, υποψήφια βουλευτής στις προηγούμενες εκλογές στην δεύτερη περιφέρεια Πειραιώς με την Δημοκρατική Αριστερά, τη Δημάρ. Τώρα όμως τα πράγματα για το κόμμα αυτό έχουν αλλάξει και πάλι, όπου φαίνεται ότι υπάρχει ένας, πώς να τον χαρακτηρίσω κύριε Γιαννακάκη, διάσπαση, διχασμό. Τι θα λέγατε εσείς? Είναι σαφές ότι μετά από τις μεθοδεύσεις της νέας ηγεσίας του κόμματος, κάποιοι άνθρωποι, ένας μεγάλος αριθμός στελεχών και απλών μελών σε όλη την Ελλάδα έχουν οδηγηθεί στην έξοδο. Αυτή θα ήταν και η πρώτη μου ερώτηση για να καταστεί σαφές. Η δική σας εκλογική σύμπραξη με τον ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάνω λάθος, ένα λεπτό να βάζουμε τα πράγματα στη θέση. Να τα βάλουμε λοιπόν στη σειρά εδώ, γιατί όντως είναι λίγο μπερδεμένα. Δεν πρόκειται για εκλογική σύμπραξη, απλά έχω δηλώσει ότι σε αυτές τις εκλογές η στάση που πρέπει να κρατήσει ένας αριστερός πολίτης, ο οποίος αγωνιά για το μέλλον της χώρας και για το μεγάλο διακύβευμα των εκλογών, που για μένα είναι ποιος θα διαχειριστεί τις τύχες της χώρας την επόμενη μέρα, η απάντηση είναι η στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρόκειται όμως για εκλογική σύμπραξη, με την έννοια ότι αν είναι σίγουρο ότι θα είμαι στα ψηφοδέλτια και τα λοιπά. Ακόμη τίποτα δεν είναι οριστικό. Να είμαστε πάρα πολύ ξεκάθαροι. Να είμαστε λοιπόν απολύτως ξεκάθαροι εδώ. Τι κρατάμε? Αποχωρείτε από τη Δημάρ. Είναι αποχώρησα έτσι? Ήδη. Αποχωρήσατε από τη Δημάρ. Όσοι διεφώνησαν με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της Δημάρ, η οποία με τη σειρά της αποφάσισε εκλογική κάθοδο από κοινού με το ΠΑΣΟΚ, έχετε αποχωρήσει, μεταξύ των οποίων και ο πρώην πρόεδρος ο κύριος Κουβέλης, τον οποίον θα έχουμε αύριο μαζί μας? Ναι, κοιτάξτε, άλλοι έχουν αποχωρήσει, άλλοι ακόμη δεν το έχουν κάνει, με την έννοια ότι προσπαθούν να κάνουν κάτι πιο συλλογικό, συλλέγοντας υπογραφές από τις νομαρχιακές τους κτλ. Αυτό που ξέρω είναι ότι με συντριπτική πλειοψηφία και η οργάνωση της Λάρισας και η οργάνωση της Θεσσαλονίκης, οι περιφερειακές οργανώσεις και άλλες, έχουν καταγγείλει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Εδώ όμως, κοιτάξτε το ζήτημα, επειδή στον κόσμο ο οποίος δεν παρακολουθεί πάρα πολύ στενά αυτά τα πράγματα, ίσως μερικά πράγματα ξενίζουν, δεν είναι η απόφαση για την απόφαση, γιατί επειδή εμείς γνωριζόμαστε από παλιά, γνωρίζετε ότι κατεξοχήν είμαι κομματική και σέβομαι τις αποφάσεις της πλειοψηφίας. Εδώ όμως δεν πρόκειται για απόφαση της πλειοψηφίας, αλλά για ένα χαλικευμένο αποτέλεσμα. Δηλαδή, πώς το χαρακτηρίσατε? Ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι προϊόν ελαφροχειρίας. Από τα 83 άτομα της μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, τα 36 ψήφισαν υπέρ, 31 κατά, και είχαμε και 3 λευκά και άκυρα. Όμως υπήρξαν και 9 επιστολικές ψήφοι, τις οποίες η νέα ηγεσία αρνήθηκε να καταμετρήσει και να τις προσμετρήσει το αποτέλεσμα. Και το πιο σημαντικό είναι ότι βάσει του καταστατικού μας μια τέτοια απόφαση μπορεί να ληφθεί μόνο από διαρκές συνέδριο. Και αυτό το ζήτημα μπήκε σε ψηφοφορία στην Κεντρική Επιτροπή. Όμως τα ζητήματα τα οποία λύνονται μέσα από το καταστατικό δεν είναι ζητήματα της Κεντρικής Επιτροπής. Είναι το καταστατικό ενός κόμματος, είναι ο συνταγματικός του χάρτης, είναι το συνταγμά του, και αυτό που λέω δεν είναι θεσμολαγνικό, είναι βαθιά πολιτικό και δημοκρατικό ζήτημα. Οπότε έχουμε μία αποχώρηση, τη δική σας? Όχι μόνο τη δική μου, είναι και πολλές άλλες. Μαζί μου αποχώρησαν ο Δημήτρης ο Λουκάς, ο Χρήστος ο Πετράκος, η Αθηναία Μιχαλακέα, αλλά μετά υπάρχουν και μία σειρά, ο Χρήστος ο Σταυρόπουλος,
μια σειρά ανθρώπων. Και μια σειρά ανθρώπων και ιστορικών στελεχών, όπως ο κύριος Νεφελούδης, ο κύριος Μπαγιώργος. Νεφελούδης και ο κύριος Μπαγιώργος, αν μου επιτρέπετε, είχαν αποχωρήσει πολύ νωρίτερα. Και συμπράττουν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν συμπράξει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Νεφελούδης είναι και γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας. Να ρωτήσω τώρα, εάν σας γίνει πρόσκληση να συμμετάσχετε στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, θα την αποδεχθείτε ή υπάρχουν κάποιοι όροι από πλευρά σας? Κοιτάξτε, το όρο είναι μια πολύ άσχημη λέξη, η οποία παραπέμπει ευθέως σε ένα προϊόν πολιτικής διαβούλευσης, να το πω. Και κατεξοχήν ο αριστερός δεν πρέπει να μιλά πολιτικά και χωρίς όρους ιδιοτέλειας και προσωπικού συμφέροντος. Από εκεί και πέρα λοιπόν έχω δηλώσει ότι σε αυτές τις εκλογές η αριστερή στάση είναι η συσπήρωση γύρω από τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ. Αν μπορώ να βοηθήσω και μέσα από τα ψηφοδέλτια, θα ήταν μεγάλη χαρά και τιμή για μένα. Από εκεί και πέρα όμως δεν είναι γνώμονας για το τι στάση θα κρατήσω, το αν είμαι ή όχι στα ψηφοδέλτια, αλλά πώς θα είμαι χρήσιμη ως πολίτης και ως άνθρωπος ο οποίος έχει μία πορεία στην πολιτική ζωή. Κυρία Γιαννακάκη, το παράπονο, ας το χαρακτηρίσω ήπια με αυτή τη λέξη, της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών είναι ότι δεν ακούν από τα κόμματα συγκεκριμένες, και τονίζω τη λέξη, προτάσεις για την επόμενη μέρα, και η πλειοψηφία των πολιτών υποψιάζεται τα χειρότερα. Αυτό που λέτε είναι η καρδιά του πολιτικού και δημοκρατικού ζητήματος, και όχι μόνο στην Ελλάδα, και είναι το θέμα το οποίο οδηγεί στην πολιτική απαξίωση και τον πολιτικό κινησμό, φαινόμενα του οποίου βλέπουμε καθημερινά. Δηλαδή ότι ο πολίτης πλέον έχει αισθηθεί τόσο πολύ στο λαϊκισμό και τα ψεύδη, που πια φτάνει στον μηδενισμό του, όλοι το ίδιο είναι, όλοι λένε ψέματα, όλοι θα υποσχεθούν κάτι και την επόμενη μέρα θα κάνουν τα εντελώς αντίθετα. Αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη παγίδα και που απαξιώνει το πολιτικό σύστημα και τους πολιτικούς. Το πλέον το αποδίδουν ως μομφή, θα πρόσθετα, και στην αριστερά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο και νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας το κάνει ήδη, το έχει πει και σε συνεντεύξεις του αλλά και σε ομιλίες του, ότι απευθύνεται με ειλικρίνεια και ομολογεί ότι έκανε λάθη. Λάθη και λάθος εκτιμήσεις καταστάσεων και λάθος εκτιμήσεις σε πρόσωπα και καθυστερήσεις και παλινοδίες. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό η αριστερά να αποκαταστήσει εκτός όλων των άλλων και το κύρος της στην κοινωνία, λέγοντας ότι ναι, υπήρξαν λάθος εκτιμήσεις. Δηλαδή αυτό που είπε ότι ναι, πραγματικά παρασυρθήκαμε από βολονταρισμό και από μια ρομαντική ιδέα ότι θα κάναμε την Ευρώπη να αλλάξει. Τώρα υποψιάζομαι ότι οι περισσότεροι ακροατές και ακροάτριες που μας ακούνε θα σας κάνουν την ερώτηση, τι σημαίνει βολονταρισμός? Είναι όταν κανείς κινείται όχι με τη λογική αλλά μέσα από μια παράορμηση συναισθηματική και αντικρίζει τα πράγματα μέσα από το πρίσμα της θέλησης και όχι της λογικής. Είναι εκείνη η περίφημη φράση που είπε κάποτε στο συνέντευξη του κυρίου Χαρίτο και Αλαφογιώργο, να πέστε με αφελή, αλλά νόμιζα ότι με το δίκιο του λαού εμείς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους ισχυρούς της Ευρώπης. Ναι, και να κινηθούν βουνά. Ξέρετε... Εσείς το θεωρείτε σοβαρό αυτό το επιχείρημα από πλευράς πρωθυπουργού, ενός πρωθυπουργού? Το να λέει κάποιος ότι έκανε λάθος εκτίμηση, ότι έκανε ακόμη και λάθος εκτίμηση σε πρόσωπα ή δεν ζήγησε καλά τις καταστάσεις και ότι τώρα πλέον είναι πολύ πιο όριμος για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τα μεγάλα ερωτήματα και τα ζητούμενα της επόμενης μέρας, νομίζω ότι είναι αξιέπαινο, γιατί δεν έχουμε μάθει και σε τέτοιες συμπεριφορές εκ μέρους των πολιτικών. Οι πολιτικοί δεν ζητούν ποτέ συγγνώμη. Ενίοτε τη ζητούν, αλλά είναι επικοινωνιακής τάξης αυτή η συγγνώμη. Είναι μια συγγνώμη, δώσε μου τη δύναμη να ξανασφάλω. Ναι, σε αυτό θα με βρείτε μάλλον σύμφωνο. Τι λάθη κατά τη γνώμη σας έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ή και τι λάθη κάνει ακόμα?
Κοιτάξτε, νομίζω ενώ ότι, κατά το πρόγραμμα, την προεκλογική περίοδο. Ότι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ήταν ανεδαφικό και ήταν ανεφάρμοστο. Και αυτό δεν το λέω εγώ, έχει ασκηθεί πάρα πολύ γρημία κριτική και στην πρόσφατη πανελλαδική συνδιάσκεψη από τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Το χαρακτήρισε λαϊκισμό, μάλιστα. Ναι. Και ότι, έλεγε, ότι και προεκλογικά τα έλεγε, αλλά δεν σ' ακούωταν κτλ. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι με τη συμφωνία της 25ης Φλεβάρη και μέσα σε ένα πλαίσιο που ο κύριος Βαρουφάκης ως οπαδός της θεωρίας των παιγνίων προσπαθούσε να φέρει τα πράγματα στα άκρα, δεν προνοήθηκε μια χρηματοδότηση και έτσι η χώρα έφτασε σε οικονομική ασφυξία. Και προσέξτε, εγώ δεν είμαι από αυτούς που τα ρίχνουν στον Βαρουφάκη προκειμένου να αθώσουν τον πρωθυπουργό της χώρας. Η ευθύνη της κυβέρνησης, όχι μόνο στον καθορισμό των προσώπων αλλά και στην ενοχή τους, ανήκει πλήρως στον πρωθυπουργό. Αυτός είναι ο μαέστρος που ενορχιστρώνει την ορχήστρα. Νομίζω ότι την πολιτική ευθύνη την ανέλαβε άλλωστε σε μια ακριβώς σειρά το έχει κάνει ήδη. Οι καθυστερήσεις, οι παλινοδίες, το ότι ήταν ένα βήμα προόδου και τρία βήματα οπισθοχώρησης στις διαπραγματεύσεις. Και έτσι, ξέρετε, έδωσε την δυνατότητα στις συντηρητικές και νεοφιλελεύθερες δυνάμεις της Ευρώπης να αντεπιτεθούν. Επίσης το γεγονός ότι καθυστερώντας δεν έβαλε μέσα στη συμφωνία άλλα ζητήματα, όπως ήταν οι κατευθυντήριες γραμμές, όχι βέβαια η τελική επίλυση, αλλά οι κατευθυντήριες γραμμές για την οριστική διευθέτηση του χρέους, το οποίο πέρα από το ψυχολογικό αντίβαρο για τα μέτρα θα έκλεινε και το ματάκι στις αγορές για την βιωσιμότητα του χρέους και τη δυνατότητα κάποια στιγμή σε εξόδου σε αυτές. Άλλο λάθος ήταν ότι μέχρι τελευταία στιγμή συντηρούσε στο εσωτερικό ένα κλίμα αισιοδοξίας το οποίο δεν αντιστοιχούσε με το κλίμα στις διαπραγματεύσεις και το κλίμα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πάρα πολλές φορές δεν ήρθε και φαρσός να πει στον ελληνικό λαό που βρίσκονται τα πράγματα. Καλλιεργούσε μέχρι τελευταία στιγμή ένα κλίμα αισιοδοξίας το οποίο δεν αντιστοιχούσε με τα πραγματικά δρόμενα και τις πραγματικές συνθήκες και στην ώρα των διαπραγματεύσεων και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Και τι έκανε ο Πρωθυπουργός, θα ρωτήσει ο πολίτης τώρα? Τι έκανε? Έκανε μια σειρά από πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα, όπως ενώ, η διεθνοποίηση. Ενώ τι έκανε κατά την διάρκεια αυτών των διεργασιών και κυρίως των ενημερώσεων, των αλλεπάλληλων ενημερώσεων μέσω συνεντεύξεων τύπου, δεν αναφέρομαι στις πολλές και ποικίλες συνεντεύξεις, αναφέρομαι στις συνεντεύξεις τύπου για τις διαπραγματεύσεις, δηλαδή ύστερα από τα Eurogroup και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι έκανε τότε ο Πρωθυπουργός, πιθανότατα θα ρωτήσει ο πολίτης, γιατί αυτά τα έλεγε ο Υπουργός Οικονομίας και Διαπραγματευτής, επίσημος διαπραγματευτής μέχρι μια ορισμένη χρονική περίοδο της χώρας. Ο Πρωθυπουργός που ήταν ο πολιτικός του προϊστάμενος, τι έκανε? Ναι, γι' αυτό είπαμε προηγουμένως και εσύ συμπληρώσατε ότι ήδη το έχει ζητήσει συγγνώμη. Την πολιτική ευθύνη. Ακριβώς, την πολιτική ευθύνη την έχει ο Πρωθυπουργός. Ας δούμε λοιπόν τι έκανε αυτή η κυβέρνηση. Καταρχήν αυτή η κυβέρνηση σε αυτούς τους μήνες που είχε τη διακυβέρνηση της χώρας ήταν πλήρως απορροφημένη από τη μητέρα των μαχών που ήταν το ζήτημα του χρέους και των... και της οικονομικής διευθέτησης των τεραστίων προβλημάτων. Ως μη θα πουν ορισμένοι. Ακριβώς, δεν αμφιβάλλω καθόλου. Από εκεί και πέρα λοιπόν έκανε και μία σειρά από πράγματα τα οποία δεν ομιλείται, απλά χάθηκαν μέσα στη δίνη των τεράστιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση, το νομοσχέδιο για την ηθαγένεια, το νομοσχέδιο για τις 100 δόσεις. Μία σειρά από θέματα τα οποία μπήκαν στο τραπέζι. Θα μπορούσαν να έχουν γίνει και άλλα, θα μπορούσαν να έχουν γίνει και χιλιάδες άλλα. Το τελευταίο πάντως νομοσχέδιο στο οποίο αναφερθήκατε τελεί υπομερική αίρεση. Ναι, το γνωρίζω, αλλά δεν είναι καθόλου σίγουρο το τι θα γίνει, γιατί εδώ πέρα πρέπει να ανοίξουμε την άλλη μεγάλη συζήτηση. Γιατί κάποιος θα μπορούσε να πει: OK, έχουμε τρίτο μνημόνιο.
και το πρώτο αριστερό μνημόνιο. Δεν το αποφύγαμε ούτε με κυβέρνηση της αριστεράς. Το μνημόνιο όμως, και είμαι από αυτούς και γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, που λένε ότι τα επισχημένα πρέπει να εφαρμοστούν. Τελείωσε. Είναι υπογραφές, είναι ελληνική δημοκρατία απέναντι στους δανειστές, δεν μπορούν να τελέσουν υποαίρεση. Από εκεί και πέρα όμως το μνημόνιο είναι ένας καταστατικός χάρτης. Το πώς αυτά θα έρθουν να εφαρμοστούν, οι μικρές λεπτομέρειες και το πώς μπορούν να αντικατασταθούν μέτρα από κάποια άλλα και να υπάρξει ένα δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης και ανακούφισης είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και πάλι ξαναερχόμαστε στο ερώτημα ποιος θέλουμε να τα κάνει όλα αυτά. Πριν από το ερώτημα αυτό του ποιος θέλουμε, ο πολίτης ρωτάει και κάτι άλλο. Θα επιτρέψετε μου να πω. Όποιος και αν είναι ο διαχειριστής της ο πολιτικός διαχειριστής εννοώ της επόμενης μέρας, έχει τη δυνατότητα, την ουσιαστική όμως δυνατότητα να απεμπλακεί εν μέρη έστω από τις διατάξεις του μνημονίου και να εφαρμόσει κάποια μέτρα τα οποία θα είναι προς όφελ, να τα πω πολύ χοντρικά, λίγο περισσότερο φιλολαϊκά. Ναι, κοιτάξτε. Γιατί υπάρχουν και πολλοί, και το γνωρίζετε καλά, που λένε ότι εντός των πλαισίων του μνημονίου αυτό δεν μπορεί να γίνει κατ' ουσίαν. Ναι. Καταρχήν, να είμαστε ξεκάθαροι, το είπα και προηγουμένως, το επαναλαμβάνω. Το μνημόνιο, όπως το έλεγα από πολύ παλιά, όταν κάποιοι άλλοι περί άλλων ετήρβαζαν και έλεγαν πράγματα τα οποία είναι πολύ, πολύ ευχάριστα για τα αυτιά του ανθρώπου. Το μνημόνιο είναι μία σύμβαση μεταξύ της ελληνικής δημοκρατίας και των δανειστών, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει κάποιος να τιμά την υπογραφή του αν δεν επιθυμεί να γίνει ένα κράτος παρείας. Από εκεί και πέρα λοιπόν, για να αντικατασταθεί οποιαδήποτε ρύθμιση του μνημονίου που έχει δημοσιονομικό αποτύπωμα, δηλαδή για να το πούμε απλά, περιμένουμε να πάρουμε χρήματα από αυτό, πρέπει να βρεθούν πάρα πολύ συγκεκριμένα μέτρα, κάποιες άλλες πρόνοιες οι οποίες να επιφέρουν τα περίφημα ισοδύναμα. Ακριβώς, τα περίφημα, τα οποία όμως δεν θέλω να το ονομάζω έτσι, γιατί είναι μια λέξη τόσο βασανισμένη και τυρανισμένη. Είναι, όπως και πλέον, η λέξη μεταρρυθμίσεις θα προσέφερα. Ακριβώς. Ο καθένας έχει στο μυαλό του ένα άλλο πράγμα ή το πετάει έτσι για να γίνει ευχάριστο. Να το κάνουμε αυτό πολύ συγκεκριμένο με ένα παράδειγμα και μάλιστα τη παρούση. Ναι, θέλω. 23% στην εκπαίδευση. Ναι, θέλω αμέσως να τελειώσω τη φράση που έλεγα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ο τρόπος λοιπόν που θα εφαρμοστεί η συμφωνία σχετίζεται με το αν θα υπάρχει όχι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που από τη μια μεριά θα στοχεύει στον πολλαπλασιασμό των επενεργειών των θετικών σημείων και από την άλλη μεριά στη δημιουργία αντισταθμίσεων, για να μην λέω ισοδύναμα, και αντιρροπήσεων στα αρνητικά μέτρα της συμφωνίας. Επιτρέψτε μου εδώ μια ερώτηση. Βάσει ενός προγράμματος, πότε να προλάβει μια κυβέρνηση και μια αντιπολίτευση, θα προσθέσω εγώ, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να φτιάξουν ένα πρόγραμμα αντισταθμιστικών μέτρων, όταν είναι τόσο πρόσφατη η συγγραφή και η υπογραφή του μνημονίου? Ναι, από πέρα όμως λοιπόν... Δεν βαδίζουμε λίγο στα τυφλά, θέλω να πω, ναι, που βλέποντας και κάνοντας. Έχετε απόλυτο δίκιο και τώρα μου δίνετε την ευκαιρία να πω και κάτι άλλο. Πλέον ήρθε η ώρα να αντιμετωπιστούν και μεγάλα ζητήματα και προβλήματα τα οποία στην ώρα της κρίσης, τα τελευταία 5-6 χρόνια, όλες οι κυβερνήσεις τα έχουν κάτω από το χαλί. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι αδύνατη η ανάγκη και έχουν βγει στην επιφάνεια, θέλουν λύση. Όπως είναι το πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της χώρας. Όλα τα άλλα είναι να έχουμε να λέμε. Η χώρα δεν παράγει αλήθεια τίποτα. Λοιπόν, μάλλον θα συμφωνήσω. Χωρίς τέτοιο πρόγραμμα, το οποίο θα, από τη μια θα καταπολεμά την ανεργία, από την άλλη μεριά θα κάνει τη χώρα ένα κράτος που θα μπορεί να παράξει και να ζήσει και βέβαια να πληρώσει τις υποχρεώσεις του σε ένα τρίτο επίπεδο, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Το ασφαλιστικό, τα εργασιακά, όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να λυθούν. Το ασφαλιστικό είναι ορολογιακή βόμβα στα θεμέλια όχι του κράτους, των πολιτών δηλαδή. Εγώ και εσείς θα πάρουμε ποτέ σύνταξη? Για τα παιδιά μας δεν συζητώ. Η σιωπή μου προς απάντησή σας. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά είναι τα μεγάλα ζητήματα στα οποία πρέπει, και βέβαια η οριστική διευθέτηση του χρέους. Και από εκεί και πέρα μια συζήτηση που πρέπει να κινείται παράλληλα με όλες τις προηγούμενες, η οποία επηρεάζει όλες τις συζητήσεις και επηρεάζεται από αυτές,
είναι το πού βαδίζει η πολιτική στην Ευρώπη. Αυτή η Ευρώπη ή θα αλλάξει ή δεν θα έχει πια λόγο ύπαρξης. Και ξέρετε κάτι, δεν θέλω να σκεφτείτε εσείς οι ακροατές σας ότι πιθανόν είναι μια φιλοσοφική συζήτηση που την κάνουμε τώρα γιατί έχουμε την πολυτελεία. Δεν ξέρω τι θα σκεφτούν οι ακροατές. Είναι βαθιά πολιτική. Εγώ σκέφτομαι ότι οι αλλαγές είναι πάντοτε αργές και βασανιστικές. Αλλά νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου. Στα επίπεδα ότι μάλιστα αυτή η Ευρώπη... μεγάλων γραφειοκρατικών οργανισμών, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αλλά αυτή η Ευρώπη ή θα αλλάξει ή δεν υπάρχει πια λόγος να υπάρχει. Οφείλει να ξαναγυρίσει στις ιδρυτικές της αρχές και στα μεγάλα τα συνδεώδη. Ξέρετε, χθες διάβαζα ένα εξαιρετικό άρθρο του Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που μιλούσε για την προσφυγική κρίση και έλεγε ότι μην ψάχνουμε μια μακριά ποια είναι η απάντηση στην προσφυγική κρίση. Η απάντηση είναι μία και είναι πολύ απλή: η επιστροφή της Ευρώπης στα ιδεώδη της. Ναι, αυτό είναι αλήθεια και είναι αλήθεια ως γενική αρχή η οποία δεν πάβει από πολλούς να θεωρείται ιδιαίτερα ρομαντική. Δυστυχώς θα πω εγώ, δυστυχέστατα. Ευτυχώς αλλά... όμως που υπήρχαν και υπάρχουν ακόμη άνθρωποι οι οποίοι είναι ρομαντικοί και κινούν την ιστορία. Είναι μια αντίρρηση. Πέρα από το ρομαντισμό όμως, πέρα από το λογισμό, από το όνειρο, απαιτείται και λογισμός. Η Ευρώπη του ανθρωπισμού, κυρία Γιαννακάκη, θα μπορούσε να πει κάποιος, έχει πεθάνει εδώ και καιρό, όταν η ίδια η Ευρώπη εμπλέκεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και πάντως άμεσα, όχι έμεσα, στον πόλεμο παραδείγματος χάρη της Λιβύης ή όταν γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ο πόλεμος στην Συρία αφήνεται τότε με αλφαγιώτα να συνεχίζεται και γίνεται ό,τι γίνεται. Ακούγεται λίγο ηρωνικό πλέον όλο το υπόλοιπο πακέτο. Ναι. Εδώ αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι κατεβάζουμε τα χέρια. Δεν υπονοώ αυτό, ότι κατεβάζουμε τα χέρια και τα στυλώ και λέμε εντάξει, δεν γίνεται κάτι. Εδώ βέβαια. Αλλά νομίζω ότι λίγο κρυβόμαστε και πίσω από διαφανείς κουρτίνες. Να μιλήσουμε για τις βαθιές αιτίες και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Ξέρετε όμως ο πόλεμος, όπως και η μετανάστευση και η προσφυγένεια, σύνθετες με την ιστορία του ανθρώπου. Καλός ή κακός, έτσι προχώρησε η ιστορία, έτσι γεννήθηκε η ιστορία, έτσι φτάσαμε στον κόσμο που ξέρουμε σήμερα. Άρα είναι δύο παράλληλες ενέργειες. Ναι, σαφώς, εμείς οι ίδιοι κάνουμε τους πολέμους και εμείς οι ίδιοι προκαλούμε την προσφυγιά. Από την άλλη μεριά όμως, δημιουργούμε και αυτό το πλέγμα που αντιμετωπίζει αυτή τη σειρά των προβλημάτων. Έτσι γινόταν πάντα στην ιστορία. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Μία τελευταία ερώτηση να σας κάνω, την οποία την λέγαμε για τα πολύ συγκεκριμένα αντισταθμιστικά, αλλά και το πόσο η πολιτική μπορεί να δείξει, οι πολιτικοί μάλλον μπορούν να δείξουν στον πολίτη ότι εννοούν και σέβονται τις απόψεις, τις δεσμεύσεις τους. Αυτό το 23% στην εκπαίδευση, ναι, για το οποίο έχει γίνει τώρα τελευταία μάχη, κυρίως επικοινωνιακή θα προσέθετα εγώ, δεν δείχνει από την άλλη πλευρά ότι, και το ερώτημα δεν είναι ρητορικό, δεν δείχνει ότι υπάρχει μια προχειρότητα, δηλαδή το να ακούει ο πολίτης από πλευράς κυβερνήσεως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας, οι δανειστές, οι ζήτησαν να μπει το 23% στην εκπαίδευση, να απαντάει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι, δεν είναι, ότι ναι, δεν είναι έτσι και η ελληνική κυβέρνηση το δέχτηκε. Αυτό στα αυτιά του πολίτη δεν ακούγεται ως δεν με αφήνετε όλοι, ψέματα μου λέτε, άπαντες. Φυσικά και κάνει αλληγινή εντύπωση, θα συμπληρώνω. Θα ήμουν πολύ πιο σκληρή από εσάς που είστε εξαιρετικά ευγενικός και δημιουργεί μια αλληγινή εντύπωση. Όπως επίσης, ακόμη πιο αλληγινή εντύπωση, και κλείνουμε την κουβέντα μας λοιπόν όπως ακριβώς συναρχίσαμε, ότι όλα αυτά τα πράγματα οδηγούν στην απαξίωση της πολιτικής ζωής και των πολιτικών και οδηγούν και στον πολιτικό κινησμό και οδηγούν στην απομάκρυνση του πολίτη από τη δημόσια σφαίρα. Με την έννοια ότι ο πολίτης σκέφτεται, μα καλά, πρώτον η κυβέρνηση με κοροϊδεύει, βγαίνει η Κομισιόν και την κρεμά στα μανταλάκια. Επίσης, το γεγονός ότι έχει βγει αντιπολίτευση τώρα και το έχει κάνει αυτό σημαία, ότι πριν από 20 μέρες το ψήφισε με τα δυο τα χέρια, έτσι, το θυμόμαστε. Ακριβώς. Λοιπόν, ο κύριος Μημαράκης τώρα, ο οποίος το καταδικάζει, ο κύριος Θεοδωράκης, η κυρία Γεννήματα, το είχαν ψηφίσει με τα δυο τα χέρια, εκτός αν δεν ήξεραν τι ψήφιζαν. Άρα,
ο πολίτης λέει, παιδιά, λίγη σοβαρότητα. Και βέβαια αναδεικνύεται το πολύ, το κορυφαίο ζήτημα της παιδείας στη χώρα μας. Γιατί η ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα, λυπάμαι που θα το πω, δεν είναι πολυτέλεια, ορισμένες φορές είναι ανάγκη. Και σας το λέω, εμένα το δικό μου παιδί πάει σε δημόσιο σχολείο. Ορισμένες φορές είναι ανάγκη. Το επιχείρημα ότι η ιδιωτική εκπαίδευση είναι μια πολυτέλεια και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται και να φορολογείται στην Ελλάδα δεν ισχύει. Πέραν αυτού δεν έχει να κάνει μόνο με τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Όχι βέβαια. Έχει να κάνει και με τα φροντιστήρια. Αυτό που είπα πριν, είναι, δυστυχώς είναι μία ανάγκη για το επίπεδο της εκπαίδευσης. Άρα πρέπει η κυβέρνηση, η επόμενη κυβέρνηση η οποία θα προκύψει από τις εκλογές της 20 Σεπτέμβρη και που για μένα πρέπει να είναι μία κυβέρνηση αριστεράς, πρέπει πρώτα και κύρια να σκύψει πάνω στο ζήτημα της δημόσιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Κυρία Γιαννακάκη, να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την συμμετοχή σας. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.